Γκράμιτς και τον Σιγάλα. Στο τζάμπολ ο Φασούλας με τον Κουράσοφ. Πρώτα το πέμπτο από τον Κουράσοφ. Η Τσέσκα θα συνεχίσει τον αγώνα με 4 παίκτες. 15 λεπτά και 8 δεύτερα πριν από το τέλος. Η Τσέσκα μένει με 4 και καθώς στον πάγκο της δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί. Παναλαμβάνω ότι 5 παίκτες της, 3 από χθες και 2 σήμερα, βρίσκονται στο νοσοκομείο μετά την γνωστή υπόθεση, την μυστηριώδη υπόθεση με τα συμπτώματα ζάλης, πονοκεφάλων και άλλων διαταραχών που παρουσιάστηκαν στους παίκτες της ρωσικής ομάδας. 5 βρίσκονται στο νοσοκομείο. Σπυριντόνοφ στον πάγκο για να του δέσουν το πόδι. Τσέσκα δηλαδή αυτή τη στιγμή μέσα στο τερέν είναι με 3 παίκτες. Τραυματίστηκε προφανώς στην προηγούμενη φάση ο Βουπέτη και το καλάθι, γιατί τον είδα αμέσως μετά να κουτσένει λίγο. Σπυριντόνοφ τον βλέπετε ότι δεν θέλει να εγκαταλείψει τη μάχη, δεν θέλει να αφήσει την ομάδα του με 3 παίκτες. Λιμνιάτης στις βολές, 63-48. Και η Τσέσκα αυτή τη στιγμή παίζει με 3, καθώς ο Σπυριντόνοφ δεν έχει επανέλθει. Βαντέεφ για τον Γκρεζίν. Ξανά Βαντέεφ, πιέζει ο Λιμνιάτης. Η μπάλα εκτός τερέν για τον Ολυμπιακό. Να και ο Σπυριντόνοφ που συνεχίζει να δέχεται, μάλλον συνεχίζουν να του δένουν τον επίδεσμο στο μυρό. Ο Ιωαννίδης σηκώνει τον Γιώργο Παφανάκο για να παίξει κι αυτός. Λιμνιάτης, το σουτ για 3 από τον playmaker του Ολυμπιακού. Τάρλατς για το Σιγάλα. Νάκης. Ο Λιμνιάτης στη διείσδυση και το φάουλ από τον Βαντέεφ. 5ο για τον παίκτη της Τσέσκα, που απομένει αυτή τη στιγμή με 2, αλλά βλέπω ότι ο Σπυριντόνοφ είναι έτοιμος να επανέλθει. Άρα λοιπόν η Τσέσκα 5 λεπτά και 28 δεύτερα πριν από το τέλος του αγώνα μένει οριστικά με 3 παίκτες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί συνέχεια να μείνει με 2 ή και με 1 στο τέλος, οπότε θα διακοπεί το παιχνίδι. Αντί στον Νάκιτς, το σούτ υποπίεση, 57-51, νέα χειροκροτήματα. Ο Νάκης για 3. Rebound από τον Γκρεζίν. Λιγότερο από 1 λεπτό. Για τον Νάκιτς, αυτός κλείνεται από τον Γκρεζίν που υποβίπτει σε φάουλ, 4ο φάουλ για τον σέντερ της Τσέσκα. 2 βολές για τον Νάκιτς, 31 δεύτερα και 3 δέκατα πριν το τέλος. Βλέπετε παραγκαλικά έχουν ανάψει οι οπαδοί του Ολυμπιακού, όχι ασφαλώς για αυτή τη νίκη, αλλά για την πρόκριση της ομάδας στο Final Four, για την διπλή πρόκριση του ελληνικού μπάσκετ στο Final Four της Σαραγώσα, αν και δεν νομίζω ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού μπορεί να πανηγυρίζουν για την πρόκριση του Παναθηναϊκού. Ίσως σε κάποια άλλη χώρα με διαφορετική αθλητική παιδεία οι οπαδοί της μιας ομάδας να πανηγύριζαν και για την άλλη, αλλά εδώ αυτά δεν γίνονται. Το μάτς σχεδόν τελείωσε, απομένουν δευτερόλεπτα 6 δέκατα για να τελειώσει το μάτς. Μικρόφωνο στον Νίκο Γέμελο, κάτι έχει να πει από κάτω. Ενώ ο Φίλιπ Άιντι Τζόνσον πέρασε από τον πάγκο της Τσέσκα και χαιρέτησε όλους τους παίκτες που ήταν στον πάγκο της ρωσικής ομάδας. Το παιχνίδι λοιπόν τελείωσε μέσα σε σύννεφα καπνού. Λίγατε η χειραψία του Ιωαννίδη με τον Ερέμιν. Ας δώσουμε το μικρόφωνο στον Νίκο Γέμελο, στον Στέφανο Δημητριάδη, να δούμε τι υπάρχει από τον αγωνιστικό χώρο, αν υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω αν έχω μικρόφωνο, έχω δίπλα μου τον προπονητή, τον Στάνισλαβ Ερέμιν. Πόσο δύσκολη ήταν, σήμερα το παιχνίδι για την Τσέσκα. Как вам трудно было сегодня играть? Но я не знаю, как вы понимаете, 5 человек играть, наверное, все-таки тяжело. Но думаю, зрители убедились, что наше поражение есть наша маленькая победа тоже. Είναι σίγουρα δύσκολο να παίζουν 5 απέναντι σε 10, όμως πιστεύω ότι οι φίλοι θα κατάλαβαν ότι κάναμε και εμείς μια μικρή νίκη σήμερα, παίρνοντας ακριβώς 5 ενάντια σε 10. Οι παίκτες, οι 5 που έπαιξαν σήμερα, αισθάνονται καλά. Эти игроки пьят, которые играли, как себя чувствуют? Нормально, хорошо? Двое из них немножко не домогали, но дело не в этом. Олимпиакос действительно хорошая команда, и я желаю ей больших побед. Но думаю, в следующем сезоне многим придется тяжело против нашей команды. Δύο από αυτούς τους παίκτες όντως δεν αισθάνονταν καλά, όμως δεν είναι και το θέμα. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα, του εύχομαι το καλύτερο φέτος, αλλά πιστεύω του χρόνου θα είναι πολύ δύσκολα απέναντί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μικρόφωνο και πάλι σε σένα, Φίλιππε. Μικρόφωνο λοιπόν και πάλι σε μένα, αλλά μέσα στο σύννεφο που έχει κατακλείσει μέσα στους καπνούς δεν βλέπω τι γίνεται. Εδώ ο Τζόνσον στο replay που πάει να χαιρετήσει τον Ερέμιν πριν ακόμα τελειώσει το παιχνίδι, να δώσει συγχαρητήρια δηλαδή για την προσπάθειά τους. Είδατε τον Αμερικανό, επίδειξη φιλάθλου πνεύματος. Μικρόφωνο στον Νίκο Γέμελο. Όπως μας είπε πριν από ένα περίπου λεπτό ο κομισάριος του αγώνα, ο Βούλγαρος, ο Βαλεντίν Λαζάροφ, στον Ολυμπιακό θα επιβληθεί πρόστιμο τουλάχιστον 50.000 γερμανικών μάρκων για τις φωτοβολίδες που έριξαν οι φίλαθλοι του. Ένα μικρότερο πρόστιμο θα πρέπει να επιβληθεί σύμφωνα με τους κανόνες της ΦΙΒΑ και στην CSKA, γιατί παρουσιάστηκε με 5 μόνο παίκτες στον αγώνα. Όμως πριν από το μάτς ο κύριος Λαζάροφ, ο Βούλγαρος κομισάριος της ΦΙΒΑ, δήλωσε ότι θα εισηγηθεί να μην επιβληθεί αυτό το πρόστιμο, γιατί η παρουσία της CSKA με 5 μόνο παίκτες οφειλόταν σε λόγους ανωτέρας βίας.